Φιλαράκια, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι σε άλλο ένα επεισόδιο. Αυτή τη φορά πάνω σε ένα Godzilla. Οδηγάμε ένα Hayabusa Turbo. Σας είπα ότι κάτι καλό έρχεται. Έτσι έπεσε στην κατοχή μου και αυτό το Hayabusa Turbo Gen 2. Οπότε το σημερινό βίντεο, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχει turbo. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Θα πούμε μερικά πράγματα για το μηχανάκι. Θα το δούμε να ανοίγει. Πώς είστε, τι κάνετε. Από ό,τι ακούτε και εσείς, κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Οπότε δεν είμαστε να κυκλοφορούμε πάρα πολύ μέσα στην πόλη. Γιατί θα μας κυνηγήσουν. Εκτός από πολύ θόρυβο, έχει και πολύ γκάζι. Θα το δείτε σε λίγο. Όσοι είστε γνώστες και γνωρίζετε τι κάνουν αυτές οι μηχανές εργοστασιακές, μπορείτε να φανταστείτε τι κάνουν σε αυτή την κατάσταση. Τη μηχανή αυτή την πήρα βελτιωμένη, έτοιμη. Δεν έχω φτιάξει εγώ κάτι πάνω, αν και θα κάνω μερικές μικροεπεμβάσεις, οι οποίες πιστεύω εγώ ότι χρειάζονται. Όπως είδατε και στην αρχή του βίντεο, η μηχανή είναι όπως είναι εργοστασιακή, απλά έχει ένα χαμήλωμα, λίγους πόντους. Παρ' όλα αυτά είναι με το μανίσιο ψαλίδι, δεν έχει αποστάτες. Ένα λάστιχο σίνκο έχει πίσω, Hookak Pro, το οποίο πέρασα εγώ. Λόγοι είναι ευνόητοι γιατί το έκανα. Η μηχανή, αν δεν σουζάρει, θα σπινιάρει. Είναι μια μηχανή η οποία θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πρέπει να τη σέβεσαι για να μείνεις όρθιος, να την προσέχεις. Για να σε προσέχει. Όπως σας είχα πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, ήταν ένα όνειρο ζωής, ένα στόχος να αποκτήσω Hayabusa. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε τώρα η στιγμή που είμαι κάτοχος δύο μηχανών Hayabusa, μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά μου. Γι' αυτό ονόμασα το άλλο μηχανάκι, το ατμοσφαιρικό, παπάκι, γιατί μπροστά σε αυτό σαν παπάκι πάει. Επίσης το χρησιμοποιώ μέσα στην πόλη συνεχώς για τις δουλειές, αθόρυβα, ωραία. Και αυτό είναι για τις βραδινές εξορμήσεις, όπου χρειάζεται να ανεβεί λίγο η αδρεναλίνη και να περνάμε τέλεια. Υποδυνάμεις τέτοια δεν θα σας πω. Νομίζω αυτά παίζουν. Βελτίωση στη μηχανή συνεχίζεται. Είναι ανάλογα και την πίεση στην οποία δουλεύει η μηχανή. Το συγκεκριμένο μηχανάκι αυτή τη στιγμή δουλεύει 0,5. Είναι μια χαμηλή πίεση. Παρ' όλα αυτά, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, είναι
υπέρα αρκετά αυτά τα άλογα τα οποία έχει πάρει. Οι βελτιώσεις οι οποίες θα γίνουν είναι, όπως σας είπα, από στάτες στο ψαλίδι πίσω, όχι πάρα πολύ μακρύ, γιατί δεν μου αρέσει και εμένα. 3 πόντους σκέφτομαι να το μακρύνω, να δω τη συμπεριφορά του και μετά. Η μηχανή ταξιδεύει, αν αναρωτιέστε την αξιοπιστία της, συνεχώς. Έχω κάνει ταξίδια απροβλημάτιστα, ατούρμπιστα, μπορεί να ταξιδεύει με 200 χιλιόμετρα. Αν είναι οικονομική, στο καύσιμο ναι, είναι οικονομική και λίγο παραπάνω από το άλλο. Αν είναι άνετο, είναι πάρα πολύ άνετο. Το μόνο που δεν την κάνει άνετη είναι ο θόρυβος. Θα βάλω λίγο αέρα μπροστά, γιατί το νιώθω ότι θέλει. Αυτά να τα κοιτάτε πάντα, μην τα αφήνετε ποτέ, είναι λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και αν όχι τη διαφορά, μπορεί να κάνουν ζημιά, αν δεν τις προσέξετε. Οπότε ο καθένας ξέρει τη μηχανή του καλύτερα και από τον κάθε μάστορα στον οποίο το πηγαίνει. Γι' αυτό καλά είναι να ρίχνετε και μια ματιά μόνοι σας τις μηχανές, ό,τι γνωρίζει ο καθένας, καλό είναι να τις προσέχετε. Πίεση ελαστικών, να το δείτε, θέλει. Την αλυσίδα να τεντώνετε, να γρασάρετε μόνοι σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάτε λίγο τα δακάκια αυτά όλα. Εσείς την οδηγάτε κάθε μέρα, είστε πάνω πολλές ώρες, οπότε ο μηχανικός με λίγα λεπτά που θα την κοιτάξει ίσως δεν δει κάτι το οποίο βλέπετε εσείς. Γι' αυτό καλά είναι. Ναι, σίγουρα άλλαξε το τιμόνι πάρα πολύ, έγινε πιο ελαφρύ. Βιάστηκα εντωμεταξύ σήμερα για να προλάβω να μην νυχτώσει. Βρίσκομαι στα Γρεβενά, οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι και η θερμοκρασία είναι πολύ καλύτερη με δροσιά από ό,τι στη Λεπτοκαριά, στην οποία βρισκόμουν. Είναι καλύτερες θερμοκρασίες για τέτοιες μηχανές, ιδανικές θα έλεγα. Λοιπόν, πιστεύω όλοι θέλετε να δείτε τι κάνει. Θέλετε να δείτε από πρώτες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί δύναμη μιλάμε. Ασυγκράτητα τα άλογα, θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει και αποστάτες στο μηχανάκι να κάτσει λίγο κάτω. Λερώθηκα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πώς είναι η εμπειρία? Φοβερή, ανατριχιαστική. Η χαρά ενός άντρα ο οποίος λατρεύει τη μοτοσικλέτα, πόσο μάλλον ένα μοντέλο συγκεκριμένο
όταν μπορεί και φτάνει το επίπεδο της βελτίωσης σε ένα τέτοιο βαθμό. Θα πάω να βάλω και βενζίνη για να προλάβουμε να κάνουμε έτσι κανένα πάτημα. Να πατήσουμε μια Δευτέρα. Κάθε φορά που το οδηγάω είναι κάτι διαφορετικό. Είναι τόσο απρόβλεπτο σε κάθε πάτημα. Σε κάθε πάτημα είναι διαφορετικό. Σε κάθε πάτημα. Δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθεί. Είσαι έτοιμος για όλα. Και αυτό είναι το οποίο σε εξητάρει κάθε φορά. Πάμε να βάλουμε την εκατοστάρα μας. Το άλλο καίει τα πάντα. Σε αυτό βάζω μόνο εκατοστάρα. Χρειαζόμαστε για να προλάβουμε το φως, όπως σας είπα, αλλιώς θα ήμασταν πιο άνετοι. Γεια σου Μπούι. Καλά είμαι εσύ. Μια χαρά. Κατοστάρα, γέμισέ το. Απολαύστε το. Μισθέ. Καλά φίλε, τώρα χειμώνα θα είμαι εδώ. Ήμουνα Κατερίνη. Χρόνια, ναι, ναι. Μπάμπης που είναι, στο αλό. Θα περάσω τον δω και αυτόν. Είναι πρωινός, αύριο θα είναι πρωινός. Εντάξει, θα τον δω. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, όχι, όχι. Άντε, bye. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να γυρίσουμε κιόλας. Γράψτε μου στα σχόλια τις απορίες σας. Προσπαθώ να απαντάω. Υπάρχουν και αρνητικά σχόλια. Σε πολλούς δεν αρέσουν τα βίντεο. Εντάξει, γι' αυτό υπάρχουν και άλλα κανάλια. Εγώ από ό,τι βλέπετε προσπαθώ να ασχοληθώ όσο μου το επιτρέπει ο χρόνος. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Κάθε φορά που κάνω ένα βίντεο θέλω να μ' αρέσει και να το κάνω και όχι να κάνω βίντεο απλά για να κάνω. Γι' αυτό ευχαριστώ όλους όσους παρακολουθούν, ευχαριστώ όσους σχολιάζουν και πατάνε like, αλλά και όσους απλά βλέπουν τα βίντεο. Αν θέλετε μια εγγραφή στο κανάλι,
είναι μια βοήθεια, έτσι ώστε και άλλοι να δούνε, και άλλοι λάτρεις της μοτοσικλέτας, να δουν κάτι το οποίο ίσως δεν έχουν ξαναδεί. Για κανέναν άλλο λόγο, ούτε τα λεφτά παίρνουμε, ούτε λεφτά πρόκειται να πάρουμε, ούτε να ζητήσουμε λεφτά από κανέναν, όπως κάνουν άλλοι. Δεν υπάρχει κέρδος από αυτό, το μόνο κέρδος είναι η χαρά του να μοιράζεσαι αυτό που έχεις πάρει και αυτό που έχεις φτιάξει και αυτό που έχεις βελτιώσει. Άντε πάμε! Παλόβεις! Ναι, αυτό είναι. Ανατριχύλα! Ανατριχύλα, παιδιά, ανατριχύλα. Ανατριχύλα. Όποιος δεν έχει οδηγήσει και είναι σε κατάσταση εμπειρικά να οδηγήσει, ας οδηγήσει. Πάμε στη ροπή. Υπενθυμίζω παιδιά, πρόκειται για ένα κοντοψάλιδο μηχανάκι, ένα κοντοψάλιδο μηχανάκι που υποδύναμη αυτή τη στιγμή στον τροχό ξεπερνάει τα 300 άλογα. Μην το ξεχνάτε αυτό, ξέρω σας φαίνεται περίεργο πολλούς που ίσως δεν γνωρίζετε, γιατί μάλλον δεν θα γνωρίζετε αν το σκέφτεστε αυτό. Γιατί σου ζάρι, δεν μπορείς να το στρώσεις. Εντάξει, αν δείτε μπροστά σας κάποια στιγμή θα καταλάβετε ότι δεν στρώνε ένα τέτοιο μηχανάκι στο τέρμα γκάζι. Δεν στρώνε. Εύκολα. Θα βγει η κούρσα διαφορετικά, κάθε φορά διαφορετικά. Είδατε πόσα πατήματα κάνουμε. Είναι διαφορετικά. Κάποιοι άλλοι θα πούν από στάση. Το ξεκινάς από στάση. Ξεκινάει από στάση. Δεν είναι μια μηχανή η οποία είναι ιδανική από στάση στο δρόμο. Δεν είναι. Χάνει από μηχανές. Χάνει. Έχει χάσει η συγκεκριμένη. Επειδή δεν μπόρεσε να βγάλει κούρσα. Έχω χάσει. Δεν μπόρεσε να βγάλει κούρσα. Από νίτρο μπούσα. Έχει χάσει. Το θέμα είναι να βγει κούρσα. Αν βγει κούρσα, δύσκολα στέκεται κάτι δίπλα. Και αναλόγως τα χιλιόμετρα τα οποία πατάμε, πάντα. Μια μηχανή τέτοια είναι σίγουρο ότι πρέπει να πατήσει από τα 100 και πάνω, σίγουρα. Έτσι όπως είναι, επαναλαμβάνω, κοντοψάλιδο. Κοντοψάλιδο. Για να είναι στα μέτρα της. Αλλιώς έχει μειονέκτημα. Βλέπετε, χάνει δευτερόλεπτα. Σε κάθε φορά που σουζάρει, χάνει δευτερόλεπτα. Τώρα με αυτό το λάστιχο, το σύγκο, βλέπετε ότι σουζάρει. Το προηγούμενο το λάστιχο το σπινιάριζε. Έχω κάνει κούρσα, η μηχανή σπινιάριζε μέχρι τα 240-250 χιλιόμετρα. Σπινιάριζε. Θα ανεβάσω αμέσως μετά, τώρα δηλαδή, εσείς θα το δείτε, βιντεάκι από κούρσα, πώς σπινιάριζε το μηχανάκι. Πάμε άλλο ένα πάτημα λίγο να δείτε. Πάμε μια Δευτέρα. Ελπίζω να μπορέσετε να οδηγήσετε μόνο αυτό, παιδιά.
ή ελπίζω να συνεχίσετε να βλέπετε βίντεο, έτσι ώστε να μπορώ να σας μεταφέρω αυτό που νιώθω και εγώ κάθε φορά, το οποίο πιστέψτε με είναι διαφορετικό κάθε φορά. Πας, αδειάζεις τη βόλτα σου και μετά γυρνάς να πιεις ένα καφεδάκι να χαλαρώσεις. Εννοείται πως μετά από τα πατήματα θέλει κρύωμα το μηχανάκι. Θέλει να το κρυώνουμε. Καλό το κάνει. Εννοείται πως θέλει περισσότερη προσοχή μια τέτοια μηχανή από ένα ατμοσφαιρικό. Περισσότερη φροντίδα. Οχ, 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 οχ. Τι περάσαμε και αυτό το απόγευμα πάλι. Πώς σας φάνηκε, θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε. Πώς σας φάνηκε. Πώς σας φάνηκε. Πολύ θόρυβο, παιδιά, είναι το μόνο άγχος. Το μόνο άγχος είναι ότι κάνει πάρα πολύ θόρυβο και οποιαδήποτε στιγμή είναι επικίνδυνο να σε γράψουν. Οποιαδήποτε στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσεις με αυτό. Τι να το πει, τον παρακαλέσεις, δεν τον παρακαλάς. Το λες, έχεις δίκιο, γράψε με. Δεν παρακαλάς, θα σε γράψει έτσι κι αλλιώς. Πω 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 πω, τρέλα, 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 τρέλα μόνο. Και μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για μια μηχανή η οποία κυκλοφορεί πόλη. Ασχέτως από το θόρυβο, κυκλοφορεί στην πόλη μέσα. Είναι μια μηχανή, ναι, που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά. Λίγο την εξάτμιση να κάνουμε με ένα σιγαστήρα. Η μηχανή μπορεί να κυκλοφορήσει καθημερινά. Τώρα για το γρανάζωμα, τι να σας πω, αυτά τώρα δεν λέγονται. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η μηχανή δεν έχει μακρύ γρανάζωμα. Έχει κοντό γρανάζωμα. Και αυτό δεν είναι για να έχει κέρδος στις κόντρες στα λίγα μέτρα. Όχι, καμία σχέση. Έχει να κάνει με το μοτέρ, έχει να κάνει με το στρόφαλο και το τούρμπισμα. Να μην τρώει ζόρια ο στρόφαλος. Με ένα μακρύ γρανάζωμα, ναι, τρώει στο over, τρώει ζόρια ο στρόφαλος. Γι' αυτό. Δεν έχει να κάνει. Θα πει ο άλλος, κάντε λίγο πιο μακρύ να μην σουζάρει. Εντάξει, θα το πει και αυτό κάποιος, δεν γίνεται. Γι' αυτό σας τα λέω τώρα, για να προλάβω. Να προλάβω το μετά. Για να προλάβω το μετά. Φώτα εδώ δεν έχουμε. Ξεχάστηκε. Εντάξει. Πάμε από τον Γιώργο τώρα να τον πάρουμε. Ο Γιώργος είναι με το MT που έχει και οδηγήσαμε την προηγούμενη φορά. Αυτός ποιος είναι, κουρίς. Όχι. Λάκα, το Θοδωρίδη. Φιλαράκια το σχολείο. Α, περάσουμε εδώ, μην φάμε κανένα ξύλο στο κεφάλι. Γι' αυτό δεν θέλω να το χαλάσω το μηχανάκι. Γιατί είναι ευχριστό. Αλήθεια λέω. Στους ελιγμούς του, στα πάντα. Λάστιχο φορούσε ένα Super Corsa πριν. Ήταν πιο ωραίο. Ήταν πιο ωραίο εκείνο το λάστιχο. Αλλά στο πάτημα αυτό που σας έβαλα πριν, με το σπινιάρισμα, βγήκαν λινά. Μπορείτε να καταλάβετε.
Ήταν δεμένο με οι μάντες το μηχανάκι μπροστά, έτσι για να χαμηλώσει, να μην σουζάρει, και βγήκε σπινιάρισμα. Και καταστράφηκε ένα λάστιχο των 300 ευρώ σχεδόν. Πήγε για πέταμα. Εντάξει, οι δοκιμές αυτά έχουν. Όταν δοκιμάζεις να στρώσεις μια μηχανή για να μπορείς να πατήσεις, αυτό συμβαίνει. Δεν ήξερα, την πάτησα, έχασα ένα λάστιχο. Από ό,τι φαίνεται η επιλογή, αυτό το λάστιχο που έβαλα τώρα είναι η καλύτερη για αυτή τη μηχανή. Όχι, δεν είναι αυτό τώρα για χιλιόμετρα, για ταξίδια δεν κάνει. Αυτό το λάστιχο θα βγάλει 1000 με 1500 χιλιόμετρα, αν το κάνω πατήματα. Είναι πάρα πολύ μαλακό, παιδιά, είναι πάρα πολύ μαλακό. Είναι αγωνιστικό λάστιχο. Εντάξει, περισσότεροι γνωρίζετε, για τους υπόλοιπους το λέω. Είναι αγωνιστικό λάστιχο, είναι για λίγες μόνο φορές. Το έβαλα γιατί θέλω να έχει πρόσφυση, θέλω όταν πατάω να έχει πρόσφυση. Αυτό που έπαθα εκεί στο βίντεο, είναι για κλάματα, εντάξει. Πολλοί βγήκαν και είπαν, δεν το οδήγησες καλά, δεν το έκανες, δεν μπορεί να το οδηγήσει. Δεν έχετε ιδέα τι μηχανάκι είναι, όσοι το είπαν αυτό. Και δεν έχουν ιδέα πώς είχε στηθεί, πόσο χαζά είχε στηθεί εκείνο το βράδυ αυτή η επιλογή, χαζή επιλογή στισήματος για να πατήσει η μηχανή. Χαζή επιλογή. Και οι χαζές επιλογές πληρώνονται, παιδιά. Πληρώνονται πάντα. Πάμε, έλα. Οι χαζές επιλογές πληρώνονται. Πάντα, γι' αυτό και παραδεχόμαστε τα λάθη και παραδεχόμαστε τις ήττες. Αλλιώς είμαστε γυναικούλες, δεν είμαστε άντρες. Γυναικούλες. Δεν πάει να έδωσες 10-15.000 ευρώ να φτιάξεις turbo μπούσα. Άμα την έφαγες, την έφαγες. Γυρνάς πιο δυνατός και περνάς στη ρεβάν στην επόμενη φορά. Τα κλάματα και αυτά τώρα που κλαίγονται πολύ που βλέπω στο ίντερνετ είναι για γυναικούλες. Για γυναικούλες. Φτάσαμε. Λοιπόν, σας κλείνω και σας μιλάω μετά μαζί με τον Γιώργο. Σε λίγο. Νάτος. MT-09 Γιώργος. Αυτός είναι. Αντάβια. Το μαλλί. Σκίζ. Αμαλάκι. Να γράψετε κάτι για ένα σχόλιο για το μαλλί. Άμα σας αρέσει. Είναι αγωνιστικό το μαλλί. Άντε πες ένα για να κλείσει το βίντεο και πες και κάτι για τον μπούσο το τούρμπο. Το μπούσο το τούρμπο κάνει πολύ θόρυβο, αλλά σχίζει. Και τον τι θα δούμε Θεσσαλονίκη θα τα κάνει. Με Γιάννη του Ρατζίδη. Ω, δηλώσεις, δηλώσεις. Τέτοια θέλω το κανάλι να έχει, τέτοια, τέτοια. Φιτίλια. Φιτίλ. Φιτίλα. Σαν να μπήκε το φιτίλ στο μάτι. Άντε, γεια. Λοιπόν, καλά να είστε πάντα όρθιοι, κράνος όλοι. Και βάζετε κόντρες, έτσι να βλέπουμε, να βάζουμε και εμείς, να βλέπετε και εσείς. Άντε, bye. Τώρα. Τα λέμε, bye.